80 χρόνια μου στον ιδιωτικό τομέα και τότε που έκανα πολύ περισσότερες παρουσιάσεις. Τώρα συνήθως τις παρουσιάσεις τις κάνω χωρίς κείμενο και χωρίς PowerPoint, αλλά ευτυχώς που γίνονται τέτοια συνέδρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για να θυμάμαι και εγώ τις ωραίες παρουσιάσεις που μπορεί κανείς με κάποια slide να μεταφέρει αυτό το οποίο θέλει. Να ευχαριστήσω γιατί είναι τρίτη χρονιά η οποία συμμετέχω στο συνέδριο των διμερών επιμελητηρίων. Την πρώτη χρονιά δεν ξέρω αν αυτό που είπε ο φίλος μου, ο Γρηγόρης Ωτάσιος, σημαίνει ότι του χρόνου θα είμαι και εγώ moderator μόνο, διότι την πρώτη χρονιά είχα μια παρουσίαση, τη δεύτερη χρονιά έκανα το κλείσιμο. Φέτος έχω και την παρουσίαση και το κλείσιμο. Του χρόνου ελπίζω να είμαι πάλι προσκεκλημένος, με μεγάλη χαρά θα είμαι, αλλά ενδεχομένως με βάλουν μόνο moderator. Εκτός εάν συνεχίσω να είμαι σε αυτή τη θέση την οποία υπηρετώ τα τελευταία 2,5 χρόνια και μπορέσω να εκπροσωπήσω και την κυβέρνηση, το Υπουργείο Τουρισμού, σε αυτό το πολύ σημαντικό συνέδριο. Να πω ότι βεβαίως στο κλείσιμο του συνεδρίου θα αφήσω κάποια γενικότερα θέματα και έτσι λίγο πιο δημοσιογραφικά, να το πω, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, λίγο πιο πικάντικα για τον τουρισμό, με την έννοια το ότι ο τουρισμός μας μεγαλώνει, τι περιμένουμε και τι μπορούμε να δώσουμε ως κίνητρα για την ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα όμως, σε αυτή την συζήτηση την οποία θα έχουμε, θα σας πω ορισμένα πράγματα για το πώς οι υποδομές του τουρισμού, πώς δουλεύουμε τις υποδομές του τουρισμού μέσα από το Υπουργείο και βεβαίως πώς δίνουμε και τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν αυτές οι υποδομές. Οι αριθμοί λένε, πολύ καλά ξέρετε, ότι την τελευταία χρονιά, το 2017, είχαμε ρεκόρ βεβαίως τουριστών. Οι αριθμοί λένε και την αλήθεια, ενώ πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν τη λένε, τη λένε στη συγκεκριμένη περίπτωση, και ρεκόρ εσόδων. Τα τρία τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο είχαμε ρεκόρ αφίξεως τουριστών. Και φέτος καταφέραμε να έχουμε πάνω από 30 εκατομμύρια και βεβαίως να έχουμε και αυτό το 14,6 δις που ευελπιστούμε να έχουμε σε πολύ μεγαλύτερη αύξηση και τη φετινή χρονιά, όπως φαίνεται από τα διψήφια ποσοστά προκρατήσεων και την πολύ καλή δουλειά βεβαίως, η οποία γίνεται και στο εξωτερικό, από τα γραφεία του ΕΟΤ εξωτερικού, από τους ανθρώπους, τα παιδιά που είναι στο εξωτερικό και δουλεύουν γι' αυτό. Και το γνωρίζω και από πρώτο χέρι, διότι και με το γραφείο ΕΟΤ Γαλλίας και με το γραφείο ΕΟΤ Γερμανίας και Αγγλίας έχω πάρα πολύ καλή συνεργασία και συμμετέχω συχνά σε πολλές από τις εκδηλώσεις τις οποίες κάνουν όχι τις αυτές κατά αυτές τουριστικές εκθέσεων εννοώ, αλλά και σε συνέδρια και σε επαφές με τουριστικούς παράγοντες. Αυτό το έχουμε καταφέρει βεβαίως, έχοντας ως όραμά μας αυτό που κάποτε δειλά-δειλά ξεκινήσαμε να το λέμε πριν από 3 χρόνια, 365 μέρες τουρισμός, σε πολλούς φάνηκε έτσι λίγο τετριμένο ή λίγο απλοϊκό, και όμως αυτό το πράγμα καταφέραμε αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια να το κάνουμε σιγά-σιγά πράξη. Να έχουμε δηλαδή την επιμήκυνση αυτή της τουριστικής περίοδου και να προωθήσουμε αυτές τις θεματικές τουρισμού με τα όπλα τα οποία διαθέτουμε, που είναι θεσμικά είτε οικονομικής φύσεως κίνητρα, είτε άλλου είδους ενέργειες που βοηθούν στην ανάπτυξη, βοηθούν τον επιχειρηματικό κόσμο να αναπτυχθεί. Και βεβαίως να αναδείξουμε νέους ελληνικούς προορισμούς, όχι αυτούς που είναι δημοφιλείς, όχι αυτοί οι οποίοι έχουμε συνηθίσει να δίνουν το μεγάλο όγκο τουριστών στη χώρα μας, τα νησιά ή κάποιες άλλες δημοφιλείς περιοχές, όπως βεβαίως είναι και η Χαλκιδική. Να ανοίξουμε νέες αγορές, να έχουμε νέες τουριστικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια και με αναβάθμιση ξενοδοχείων και με δημιουργία νέων ξενοδοχείων και μάλιστα υψηλότερης κατηγορίας, 4 και 5 αστέρων. Και βεβαίως να καταφέρουμε όλα αυτά να γίνονται έχοντας ως γνώμονα και να δίνουμε έμφαση στην ποιότητα. Ένα τελευταίο το οποίο είναι επίσης σημαντικό, διότι δίνει πνοή και στις τοπικές οικονομίες μέσω των συνεργειών που μπορεί να έχει ο τουρισμός με άλλους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως η αγροδιατροφή, η μεταποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με ένα κεντρικό συντονισμό και με δράσεις οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, όπως γνωρίζετε, δυστυχώς το Υπουργείο μας, ως Υπουργείο Τουρισμού, δεν έχει πόρους, δεν έχει επιχειρησιακό πρόγραμμα αυτόνομο να χρηματοδοτήσει. Δεν έχει πόρους για να χρηματοδοτήσει έργα του ιδιωτικού τομέα. Άρα λοιπόν τα διεκδικούμε και τα εξειδικεύουμε και τα σχεδιάζουμε με άλλα επιχειρησιακά προγράμματα, όπως είναι το ΕΠΑΝΕΚ, σε κύριο λόγο. Και εκεί είχαμε αυτά τα δύο τελευταία προγράμματα, 110 εκατομμύρια για την αναβάθμιση και εξυγχρονισμό, το οποίο τρέχει, 120 εκατομμύρια που μόλις κλείνει μεθαύριο, στις 15 Μαΐου,
η υποβολή των αιτήσεων. Οι ενδείξεις μέχρι τώρα είναι ότι είναι τεράστιο το ενδιαφέρον και πολύ μεγάλος ο αριθμός των αιτήσεων. Αυτό είναι από τη μια ευχάριστο, από την άλλη λίγο δυσάρεστο, επειδή κάποιοι βεβαίως θα πρέπει να μείνουν απ' έξω, αλλά είναι και ένα κίνητρο για να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό αρκετά, ώστε να μπορούμε να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Ένα άλλο εργαλείο βεβαίως είναι ο αναπτυξιακός νόμος για τις μεγαλύτερες επενδύσεις, όπου εκεί μέσω της δυνατότητας κινήτρων, είτε είναι φορολογικών, είτε επιδοτήσεων, μέχρι σε κάποιο βαθμό βέβαια, με κάποιο όριο, να μπορέσουν να ενταχθούν το 50% των επιχειρήσεων που υπέβαλαν αιτήσεις στον αναπτυξιακό νόμο μέχρι τώρα είναι, όπως γνωρίζετε, επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου. Έχουμε βεβαίως και χρηματοδότηση υποδομών μέσα από αυτά τα προγράμματα που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε δήμους, σε πρωτοβάθμιους ισοτά, είτε δημιουργώντας υποδομές ανακαίνησης των σπηλαίων του Δηρού, οι αματικές πηγές του Καϊάφα, διάφοροι τουριστικοί λιμένες, είτε με προγράμματα μέσω των Δήμων. Αυτό το οποίο τρέχει τώρα είναι η δημιουργική επανάχρηση, έτσι είναι ο τίτλος, δημοτικής ακίνητης περιουσίας, που σημαίνει να αξιοποιηθούν κτίρια με κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ώστε να δημιουργηθεί ένας πόλος έλξης, πολιτιστικός, τουριστικός, μέσα σε τοπικό επίπεδο, για την ανάπτυξη νέων τουριστικών δραστηριοτήτων. Και ένα πρόγραμμα το οποίο έγινε και με την συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης για τη δημιουργία τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών, που σημαίνει να δώσουμε τη δυνατότητα σε δήμους να αναπτύξουν, να αναπτύξουν υποδομές, ελαφρές υποδομές για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία. Θα ακολουθήσουν δύο μεγάλα προγράμματα, ένα πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως, γιατί γίνεται και πολύ μεγάλη προσπάθεια και συνδέεται και με την προσπάθεια που έχουμε κάνει στο Υπουργείο να απλουστεύσουμε διαδικασίες, να ορίσουμε κίνητρα και να μπορέσουμε να αδειοδοτήσουμε επιχειρήσεις. Αυτό με τα ιαματικά κέντρα ολοκληρώθηκαν για πρώτη φορά, δεν είχε γίνει ποτέ στη χώρα μας, οι προδιαγραφές για την ίδρυση κέντρων θαλασσοθεραπείας, υδροθεραπείας και ιαματικών κέντρων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα που θα επιδοτεί τους δήμους, τους δήμους που έχουν τέτοιες πηγές, για να μπορέσουν να αναπτύξουν δραστηριότητες τέτοιου είδους. Και βεβαίως ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο θα υποστηρίξει την υποδομές. Καταλαβαίνετε βεβαίως αυτά τα προγράμματα θα πάνε στους Δήμους, αλλά θα διοικητευτούν στον ιδιωτικό τομέα, διότι κάποιες εταιρείες θα κατασκευάσουν, κάποιες εταιρείες θα υποδέχονται, κάποιες εταιρείες θα λειτουργήσουν αυτές τις υποδομές στη συνέχεια. Η αδειοδότηση των τουριστικών επενδύσεων έχουμε τη χαρά να έχουμε στο Υπουργείο και πραγματικά από τις πρώτες μέρες που ήμουν στο Υπουργείο, αλλά ακόμα και πριν πάω, μια υπηρεσία, την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, και είμαι πολύ χαρούμενος διότι εκ του οργανογράμματος ανήκει στη δικιά μου Γενική Γραμματεία, που είναι μια υπηρεσία μιας τάσης, υποστήριξη κάθε επενδυτή σε όλα τα στάδια για όλες τις θεματικές υποδομές, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, για τα σύνθετα τουριστικά καταλήμματα και για όλα τα τετράστερα, πεντάστερα ξενοδοχεία άνω των 300 κλινών. Και εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό. Όπως βλέπετε, έχουμε 25.000 και άνω νέες κλίνες τα τρία τελευταία χρόνια και μάλιστα σε ξενοδοχεία τετράστερα-πεντάστερα και επεκτάσεις, αναβαθμίσεις υπαρχόντων σε τέτοια κατηγορία. Βλέπετε ότι το 2015, 2016 και 2017 βαίνει αυξανόμενος αυτός ο ρυθμός των νέων κλινών που δημιουργούνται. Και βεβαίως, πόσο πολύ σημαντικό είναι να γίνεται η αύξηση της δυναμικότητας, να επιμηκύνεται η περίοδος, γιατί πραγματικά σκέφτομαι μερικές φορές θα αυξάνονται τα νούμερα στον τουρισμό μας. Υπάρχει ταβάνι, θα μου πείτε, σε όλα τα φυσικά μεγέθη, αριθμητικά μεγέθη. Ναι, κάποια στιγμή μπορεί να υπάρχει ένα ταβάνι. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε 35 εκατομμύρια, γιατί όχι 40, θα πρέπει να έχουμε όλο τον χρόνο τουρισμό και αύξηση της δυναμικότητας. Παροχή υψηλών υπηρεσιών σε αυθεντικές εμπειρίες. Κλείνω με δύο slide τα οποία συνήθως στο εξωτερικό, σε πολύ μεγάλα συνέδρια, και θα σας πω δύο λόγια στο κλείσιμο σήμερα, για να δείτε πόσο πολύ σημαντική και αναγνωρίσιμη δουλειά γίνεται και πλέον μας προσκαλούν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί σε όλα τα διεθνή φόρα και πλέον έχουμε λόγο και συμμετέχουμε και μας ακούν και διεκδικούμε και πόρους και βεβαίως θεσμικά ζητήματα. Γιατί να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα? Λέμε λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι ένας καθιερωμένος τουριστικός προορισμός. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Είναι δυνητική αύξηση των τουριστικών ροών, αυτό που είπα λόγω της επιμήκυσης της τουριστικής περίοδου.
Έχουμε ακόμα όμως, όσο και να αυξάνονται οι κλίνες, ένα μικρό ποσοστό ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων, άρα πεδίο δόξης λαμπρών, αφού ανεβάζουμε την ποιότητα και θέλουμε να έχουμε και υψηλότερης οικονομικής επιφάνειας τουρίστες, πρέπει να αναβαθμίσουμε και τις κατηγορίες των ξενοδοχείων μας. Και βεβαίως αυτό συνοδεύεται και από την ανάγκη για αύξηση της δυναμικότητας σε κλίνες. Κάτι το οποίο προσπαθούμε και θέλουμε να πετύχουμε είναι να προσελκύσουμε μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες. Είναι μικρή μέχρι τώρα στη χώρα μας η διείσδυση των πολυεθνικών αλυσίδων ξενοδοχείων και αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα μπορέσουμε να φέρουμε όλες αυτές τις διεθνείς αλυσίδες στη χώρα μας. Η νομοθεσία για τα σύνθετα τουριστικά καταλήμματα, που ξέρετε είναι αυτές οι επενδύσεις που έχουν μέσα και βίλες και κάποια θεματικές δραστηριότητες, γκολφ, ξενοδοχειακή μονάδα, μια μικρή μαρίνα, έχει απλουστεύσει τη διαδικασία. Εξαρτάται πλέον από την δυνατότητα χρηματοδότησης από τον επιχειρηματία, από τον ιδιωτικό τομέα να προχωρήσει. Πάντως, μέσω της ΕΙΠΑΤΕ, οι διαδικασίες ιδιωτικοδότησης πλέον γίνονται πολύ γρήγορα. Είμαστε σε μια περίοδο που γίνονται διαγωνισμοί για την παραχώρηση τουριστικών ακινήτων, διαμαντικών πηγών, τουριστικών λιμένων. Και βεβαίως, αυτό που είπα και πριν για την συνέργεια με τον αγροδιατροφικό τομέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δίνονται οι δυνατότητες να έχει κανείς, επενδύοντας στη γαστρονομία και στην ποιότητα του ελληνικού πρωινού που υπάρχει από στα ελληνικά ξενοδοχεία, του καλαθιού πρωινού που θα έχουν πολύ σύντομα ως προδιαγραφές και ως ΕΤ και με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, που και εκεί ολοκληρώνουμε το θεσμικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές ώστε θα μπορούν να προαιρετικά να κατατάσσονται σε κατηγορίες. Έχουμε προσθέσει και μια νέα κατηγορία στα ενοικιαζόμενα δωμάτια 5 κλειδιών υψηλών προδιαγραφών. Και θεσμικά εργαλεία, ο αναπτυξιακός νόμος, το fast track, τα προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα του ΕΣΠΑ, αλλά κυρίως και πολύ σημαντικό είναι η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης. Όπως και κάθε κυβέρνηση, θα ήθελα να πω, διότι ξέρετε, ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση. Έχω την ευκαιρία και τη μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι σε ένα Υπουργείο που δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις, βεβαίως. Υπάρχουν όπως πάντα μπορεί να έχει μια κυβέρνηση με την αξιωματική αντιπολίτευση ή άλλα κόμματα. Αλλά ο τουρισμός, επειδή ακριβώς είναι εθνική υπόθεση, πρέπει να μας ενώνει. Εμείς όταν πάμε στο εξωτερικό, όταν πάμε είτε στις εκθέσεις είτε σε όλες αυτές τις διεθνείς, τα διεθνή συνέδρια και τις διεθνείς διοργανώσεις, εκεί πάει η Ελλάδα. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε και έτσι πρέπει να προσπαθήσουμε να αναβαθμίσουμε και τις υποδομές μας, να βρούμε τον τρόπο να προσελκύσουμε νέους επενδυτές. Ήδη στην Αθήνα έχει ξεκινήσει μια τεράστιο ενδιαφέρον για εισρωή μετατροπής επενδυτών που μετατρέπουν παλιά ξενοδοχεία είτε άλλα σε boutique hotels και με τέτοια δραστηριότητα. Σοβαρότατος, πολύ σημαντικός τουριστικός προορισμός με πληρότητες άνω του 95% η Αθήνα ως city break προορισμός. Το ίδιο σιγά σιγά θα γίνει και η Θεσσαλονίκη, διότι με την ολοκλήρωση των έργων στο αεροδρόμιο Μακεδονία πλέον και με νέες πτήσεις. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χθες ταξίδευα και κλείνω στο αεροπλάνο. Το μισό αεροπλάνο της Aegean από Αθήνα ήταν μεγάλους τουρίστες. Τώρα βέβαια δεν ξέρω σήμερα, επειδή τους είπα ότι εμείς στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ καλό και θα ευχαριστηθείτε μπάνια. Μπορεί σήμερα να λένε τι μας είπε αυτός ο άνθρωπος. Δεν τους είπα ότι είμαι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, άρα δηλαδή φαντάζομαι δεν θα κατηγορούν το Υπουργείο ότι έφερε βροχή. Αλλά ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και δεν έμειναν στην Αθήνα για να πάνε στη Βεργίνα, για να πάνε στη Χαλκιδική για μπάνια. Θα πάνε αύριο μεθαύριο, δεν νομίζω. Να πάνε να κάνουν ένα cultural route. Νομίζω ότι έχει βάλει λίγο το χεράκι της και η κυρία Βοζίκη από το γραφείο ΕΟΤ Γαλλίας για αυτά τα οποία γίνονται. Δεν ξέρω. Τώρα την είδα κι εγώ και μπορεί να μας το πει. Γίνεται λοιπόν και η Θεσσαλονίκη, γίνεται και η Βόρεια Ελλάδα προορισμός που σιγά σιγά θα αναπτύσσεται, θα προσελκύει και για το καλό και της οικονομίας βεβαίως, και της τοπικής, της περιφερειακής και της εθνικής. Δύο-τρία σημαντικότερα στο κλείσιμο σήμερα, επειδή τώρα σταμάτησε η βροχή, μόνο αν σας πω ότι δεν έχω να σας πω δύο-τρία σημαντικά πράγματα θα κάτσετε μέχρι το τέλος. Αν βρέξει ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.